Έχουμε ραγδαίε εξελίξει σε δύο πολύκρωτε υποθέσει. Θα μα ενημερώσει η Ήρα Ορχάνη, την οποία και καλωσορίζουμε στο Open. Καλώ ήρθε, Ήρα. Πατέρα Αντώνιο, κυβωτό του κόσμου και Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλος, άλλο άνθρωπο, η κοινωνική κουζίνα. Και ξεκινάμε με την υπόθεση του κύριου Πολυχρονόπουλου, ο οποίο σύμφωνα με την αρχή για το ξέπημα βρώμικου χρήματο από το 2020 και μαζί με συγγενεί του είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, τη οποία μάλιστα τα κέρδη ξεπερνούσαν τι 600.000 ευρώ. Και μετά την ποινική δίωξη που του άσκησε ο εισαγγελέα, είναι πλέον κατηγορούμενο για σύσταση εγκληματική οργάνωση και ξέπημα βρώμικου χρήματο. Και αυτό καθώ Νίκο, σύμφωνα με το πόρισμα τη αρχή. Μεγάλο μέρο από τα χρήματα που λάμβανε ο κύριος Πολυχρονόπουλο από τι δωρεέ κατέληγαν τελικά σε επεκτικού λογαριασμού και στοιχηματικέ εταιρείε. Παρ' όλα αυτά, η δίωξη αυτή στρέφεται και σε βάρο τη μητέρα αλλά και του γαπρού του, οποίο φέρεται πω διευκόλυναν τη δράση του κύριου Πολυχρονόπουλου, αφού χρήματα τα οποία φτάνανε από τι δωρεέ του λογαριασμού του τελικά κατέληγαν στον ίδιο. Ο ιδρυτή πάντως τη κοινωνική κουζίνα, ο άλλο άνθρωπο, από την πρώτη στιγμή αρνείται τι όποιε κατηγορίε και υποστηρίζει πω όλα τα ποσά από τι δωρεέ χρησιμοποιήθηκαν καθαρά και μόνο για την σύντηση άπορων λοιπόν, συνανθρώπων. Λοιπόν, δίωξη κατά Πολυχρονόπουλου και σε δίκαιο πατέρα Αντώνιο. Ναι, ένα μετά την πρόταση του Ισαγγελέα ο ιδρυτή τη Κιβωτού του κόσμου, ο πατέρα Αντώνιο, παραπέμπεται να δικαστεί για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατά εξακολούθηση σε βάρο ενό 19χρονου φιλοξενούμενου τη δομή τη Κιβωτού του κόσμου και ενό 15χρονου, οι οποίοι τον είχαν καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Οι πράξει οι οποίε του αποδίδονται φέρνουν πω είχαν τελεστεί Νίκο από τον Σεπτέμβριο του 2020 έω και τον Αύγουστο του 2022 μέσα στι δομέ τη κυβωτού. Του κόσμου. Μάλιστα, Μάλιστα. ο εισαγγελέα είχε προτείνει να, ε, να δικαστεί ο πατέρα Αντώνιο, αφού είχε κρίνει επαρκή τι ενδείξει ενοχή σε βάρο του για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Κύριε Ορχάνη, ευχαριστούμε.